Παρουσία του Περιφερειάρχη Άρη Γιαννακίδη πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα σύσκεψη με θέμα το πρόβλημα των πλημμυρισμένων στεναγών των Φιλίππων. Ακούστηκαν τα παράπονα των αγροτών που δήλωσαν απογοητευμένοι από την επανάληψη του φαινομένου κάθε χρόνο. Από 30.000 ευρώ για άμεσες παρεμβάσεις βάζουν οι Δήμοι Καβάλας και Παγκαίου, ενώ αντίστοιχη χρηματοδότηση θα υπάρξει και από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ουσιαστικά η παρέμβαση των υποδομών στα στενάγη γίνανε περίπου πριν από 90 χρόνια. Αλλά σε όλη αυτή την πορεία, οι υποδομές που γίνανε ήταν στο έλεος του Θεού. Και οι αγρότες ήταν στην θεϊκή έκφραση, πότε θα βρέξει, πότε θα βρέξει ή δεν θα βρέξει. Και επειδή το φαινόμενο ανακυκλώνεται κάθε χρόνο, είδα μια οργισμένη έκφραση πολλών αγροτών, παιδιά. Εσείς μιλάτε για τη λύση του διαχρονικού προβλήματος στα στενάγη, αλλά υπάρχει και μια άμεση καθημερινότητα που είναι δραματική για όλους μας. Άρα πρέπει να ξεχωρίσουμε πώς θα είναι το άμεσο και το απαντητικό για να αποστραγγίσουμε και να δώσουμε λύση στο υφιστάμενο πρόβλημα και το άλλο είναι το μεγάλο. Εγώ θα μιλήσω για το δεύτερο. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία και με τα μελετικά που καταθέτουν οι συνεργάτες μου, το 2020 η απώλεια εισοδήματος στην ευρύτερη περιοχή του Τενάγη, αν δεν κάνουμε παρέμβαση, θα είναι περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και σε πολύ ορατό χρονικό διάστημα, το 50% των χωραφιών θα είναι ανενεργό, δεν θα είναι για χρήση γεωργική. Αυτό από μόνο του λοιπόν είναι αμήλικτο, είναι απαγορευτικό να βάλουμε άλλες ιεραρχήσεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ποιο είναι το θετικό? Το θετικό είναι, ενώ στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο η ευρύτερη αυτοδιοίκηση δεν είχε προσβασιμότητα στο Γεωργικό Ταμείο, το διαχειριζόταν αποκλειστικά το αρμόδιο Κεντρικό Υπουργείο, στην επόμενη προγραμματική περίοδο, όπου γίνονται προπαρασκευαστικές εργασίες και η σημερινή συνάντηση εμπλέκεται λοιπόν και εντάσσεται μέσα στον ευρύτερο σχεδιασμό για τον περιφερειακό στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό στον πρωτογενή τομέα. Έχουμε δυνατότητα λοιπόν, κυρίως οι περιφερειάρχες, να διαχειριστούμε το 30% του Γεωργικού Ταμείου. Άρα, εναπόκειται σε εμάς που θα έχουμε θεσμικό ρόλο, τώρα ή μετέπειτα, να κάνουμε μια σοβαρή ιεραρχημένη πρόταση αναπτυξιακή με συγκεκριμενοποιημένη ονοματολογία για να προσδιορίσουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο από το 2014 μέχρι το 2020 ποια έργα θα εντάξουμε. Θα συνεχίσουμε να πλημμυρίζουνε. Πόσο χάνουμε όταν δεν κάνουμε κάτι, τελικά τι πρέπει να γίνει? Τα εδάφη είναι οργανικά και καίγονται από την επαφή με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας και όταν καίνε τα ξερόχορτα. Επίσης, τα εδάφη είναι μαλακά και κάθονται από τη διέλευση των μηχανημάτων και από τη διέλευση των αγροκτημάτων. Όλο αυτό το πράγμα έχει σαν αποτέλεσμα να υποβιβάζεται η στάθμη του εδάφους, δηλαδή να έχουμε το φαινόμενο της συνείζησης. Συγκεκριμένα, το 1932, ο υποβιβασμός της στάθμης σε κάποιες περιοχές ξεπέρασε τα 6 μέτρα. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε κάτι για αυτές τις αιτίες? Όχι, ίσως εκτός από τα μη καίγοντα ξερόχορτα, γιατί η οξύδωση αυτή έχουμε καταλήξει ότι αποτελεί το 50%. Σήμερα δηλαδή που μιλάμε, ετησίως χάνουμε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το 2030 θα ξεπεράσουμε τα 8, ίσως και 10 εκατομμύρια ευρώ. Όσο για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, χθες παρουσιάστηκε προμελέτη από μηχανικό της περιφέρειας. Προκύπτει ότι το σημερινό καθεστώς των στεναγών στηρίζεται σε έργα που μελετήθηκαν τη δεκαετία του 30. Προτείνεται λύση που εκείνα τα χρόνια είχε απορριφθεί λόγω του ότι με τα δεδομένα της εποχής ήταν δύσκολη. Ειδικότερα προτείνεται σύστημα αποστράγγισης που θα περιλαμβάνει σύραγγα 5 χιλιόμετρων ώστε τα νερά από τα στενάγη να πέφτουν στη θάλασσα. Η επώνυση της οριστικής μελέτης υπολογίζεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί από το Γεωργικό Ταμείο. Στόχος είναι να έχει ανατεθεί μέχρι το τέλος του έτους. Το έργο που θα γίνει υπολογίζεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτά θα λυθεί, όπως υπόθηκε χθες, το θέμα άρδευσης και αποστράγγισης για τα επόμενα 50 χρόνια. Λόγω του ότι τα στενάγη πλημμυρίζουν κάθε χρόνο, υπολογίζεται απώλεια εισοδήματος σε ετήσια βάση 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σιγά σιγά το 50% των χωραφιών καθίσταται ακατάλληλο για εκμετάλλευση.